μια κάνει στι 5 Φεβρουαρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολη ο νέο κύκλο προγραμμάτων με τίτλο Στη Βιβλιοθήκη Έχουμε Θέμα. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ω μέλο του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων, συμμετέχει ενεργά στι προτάσει και τα εργαστήρια τη Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδο που αφορούν του μικρού αναγνώστε, σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδεία του Δήμου Αλεξανδρούπολη, που στεγάζεται και λειτουργεί σε αυτήν και στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται και αυτή η δράση. Όσο για το Φεβρουάριο, ...είναι αφιερωμένος στην τέχνη. Ο Φεβρουάριος είναι αφιερωμένος στην τέχνη... ...στο κίνημα Bauhaus που ξεκίνησε 100 χρόνια πριν... ...και αφορούσε ό,τι πιο μοντέρνο στο σχεδιασμό... Ε, ακόμη και της λειτουργίας ενός σχολείου. Εδώ τώρα πρόκειται να καλέσουμε τα παιδιά να σχεδιάσουν το σχολείο που ονειρεύονται, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και είναι ε, πολύτιμο, είναι προ, προκλητικό και τα αποτελέσματά τους είναι τα γεύονται εκείνη την ώρα τα παιδιά, τα συζητάνε, θα έχουμε και δραματοποίηση κάποιων, σε κάποια από τα εργαστήρια. Ξεκινάει με αυτά τα τέσσερα εργαστήρια το Φεβρουάριο από τις 5 του μηνός, 3η-5 του μηνός, 6 με 7,5 και είναι κάθε τρίτη και πέμπτη θα πρέπει να το δηλώσουν τα παιδιά που ενδιαφέρονται είναι το, το target group των παιδιών 7 το ηλικιακό από 7 έως 12 ετών και οι γονείς ε, οι πιο πολλοί που είναι και μέλη της βιβλιοθήκης ξέρουν τον τρόπο. Άλλωστε στο 89 89690 στην ε, 25510, 89690 στη γραμματεία της βιβλιοθήκης όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικά και δεν είναι καινούριο, αλλά πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία από το καλοκαίρι. Αυτό το στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα έχουμε θέμα δεν είναι άλλο από την χειμερινή ε, συνέχεια της καλοκαιρινής εκστρατείας που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον στις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν έχουμε σε 7 χρόνια το κάνουμε έχουμε ε, τα παιδιά που γύρω από τον πυρήνα της βιβλιοθήκης ε, δικτυώνονται το απολαμβάνουν είναι εδώ η δημιουργία ε, των παιδικών αναμνήσεων του κάθε αυριανού ενήλικα πολίτη και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και εμείς και όλο το προσωπικό αλλά και οι εμψυχωτές και οι εθελοντές που προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό του για να συμβαίνουν τα εργαστήρια για τα παιδιά. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ο πρώτο είναι αφιερωμένο στην ποιήση και ο δεύτερο στο βιβλίο. Ο Μάρτιο, που είναι έτσι κι αλλιώ ένα μήνα αφιερωμένο στην ποιήση, δεν θα έχει εργαστήρια άλλα από εργαστήρια πίεση. Και ο Απρίλιο, που είναι παίρνοντα την αφορμή από την Παγκόσμια Μέρα για το βιβλίο, είναι μια γιορτή για το βιβλίο και αυτό θα είναι το κύριο θέμα. Θα σας ενημερώνουμε, ε, μείνετε κοντά σε αυτά που συμβαίνουν στη βιβλιοθήκη και εκτός από τις βιβλιοπαρουσιάσεις και όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνονται από ενήλικες και από συλλογικέ διαδικασίες, εμείς επιμένουμε και αγκαλιάζουμε τη διάθεση και την επιθυμία του, των μικρών αναγνωστών μας για να κάνουμε τέτοιου είδους δράσεις.